Το θέμα επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2023-2024 φέρεται να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με τον νέο τεχνικό διευθυντή των Πειραιωτών, Αντώνιο Κορδόν, να ετοιμάζει τις τελικές του προτάσεις προς τους υποψήφιους προπονητές των Ερυθρολεύκων, οι οποίοι βεβαίως αναμένεται να δώσουν και την απάντησή τους. Το θέμα του προπονητή του Ολυμπιακού αναμένεται να έχει τελειώσει μέχρι και τις αρχές Ιουνίου, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός από εκεί και πέρα θα μπει στην αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του, προκειμένου να δώσει το παρόν είτε στα προκριματικά του Europa League είτε στα play-off του Europa League. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν η Ρώμα ή η Σεβίλη κατακτήσουν τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Αν το κάνει η ομάδα του Μουρίνιο, τότε ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στα play-off της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα χρειαστεί να κοντραριστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο. Από εκεί και πέρα, και για να επανέλθουμε στο θέμα προπονητής, ένα από τα μεγάλα φαβορί για να βρεθεί στον πάγκο του Ολυμπιακού την επόμενη περίοδο φέρεται να είναι ο Άντωνι Ιραόλα, ο Φάσκος πρώην τεχνικός της Ράγιο Βαγεκάνο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, απέρριψε την πρόταση ανανέωσης από την μαδριλένικη ομάδα και μάλιστα φέρεται να έχει αποχαιρετήσει και τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές του. Το θέμα βέβαια είναι να υπάρξει συνάντηση με τον Κορδόν, με τον οποίο έχουν εξαιρετικές σχέσεις, και από εκεί και πέρα να διασαφινιστεί το αν ο 40χρονος τεχνικός θέλει να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ισπανίας ή θα το κάνει εντός Ισπανίας, μιας και τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν πως πέρα από τον Ολυμπιακό βρίσκεται και στο στόχαστρο της ισπανικής Villarreal. Ο ίδιος βέβαια δεν έχει κρύψει ότι θα ήθελε να βρεθεί στον πάγκο της Athletic Bilbao και όπου έγραψε την σπουδαία του ποδοσφαιρική καριέρα. Ωστόσο, εκεί βρίσκεται ένας πρώην Ερυθρόλευκος αγαπημένος και νυν βέβαια ο λόγος για τον Ernesto Valverde.